έναρξη της θήτα ραψοδίας της Ιλιάδος, της 8ης ραψοδίας του έπους. Η ραψοδία επιγράφεται κόλουρος μάχη, διότι τελειώνει χωρίς να φέρει κανένα οριστικό αποτέλεσμα. Αλλά και άλλα μικρά θέματα γίνονται κατά κάποιον τρόπο δοκιμαστικά. Για παράδειγμα, η απόπειρα της Ήρας να ξεσηκώσει τον Ποσειδώνα, η προσπάθειά της να δράσει με την Αθηνά, η επιθυμία του Έκτορος να πάρει τα όπλα του εχθρού. Δεν γίνονται δηλαδή. Η σωτηρία του Έκτορος πριν από τον οριστικό του θάνατο. Όλα είναι ατελέσφορα. Ακόμα και η εντολή που δίνει ο Ζεύς στους άλλους θεούς να παραμείνουν αμέτωχοι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, η Κροκόπεπλος Ιός απλώθηκε επί πάσαν γέαν. Εκείδνα το λέει, Κροκόπεπλος με, Ιός μεν Κροκόπεπλος, εκείδνα το πάσαν επεέαν. Εκείδνα το είναι κίδναμε, είναι ποιητικός τύπος του σκεδάνιμη. Το σκορπίζεστε, σαν να είναι σωματώδης η θεά, απλώθηκε πάνω στη γη, σε ολόκληρη τη γη. Αυτόν εδώ τον πρώτο στίχο θα τον ξαναδούμε στην Ωμέγα Ραψοδία, 695 στίχος. Και ο Ζεύς συνέλευση έκανε ο τερπικέραυνος, αγορήν ποιήσα το λέει, αγορήν. Έχω ξαναπεί, αλλά πρέπει να το επαναλάβω, ότι η λέξη αγορά σημαίνει, είναι από το αγύρο, σημαίνει συνέλευση, συγκέντρωση. Αγύρονται, αγορεύουν και αγοράζουν. Ξεκινά δηλαδή από τη συγκέντρωση αυτό που λέμε αγορά, αγοράζω. Έκανε λοιπόν αγορά θεών ο Ζεύς ο τερπικέραυνος στην ακροτάτη κορυφή του Πολυδειράδος Ολύμπου. Πολυδειράς είναι, με τις πολλές κορυφές. Δειράς, εψιλον γιώτα, δειρή, το ίδιο εψιλον γιώτα ήτα, και δέρη είναι η κορυφή, είναι η ράχη ας το πούμε, η ράχη. Στα λατινικά γίνεται dorsum η ίδια λέξη. Στα ιταλικά γίνεται ντόσο, il ντόσο, όμικρον 2S. Στα γαλλικά γίνεται ντο, φεύγουν τα δύο τελευταία γράμματα, και, δηλαδή όσο προχωράει η γλώσσα, όσο απομακρύνεται μάλλον από το κέντρο, φθήρεται, χάνει γράμματα. Στην ακροτάτη λοιπόν κορυφή του Πολυδειράδος Ολύμπου, του Πολυκορύφου Ολύμπου μεταφράζει ο κύριος Δούκας, με βασιλικό τρόπο δηλαδή. Και αυτός αγόρευε σε εκείνους οι δε θεοί πάντες υπάκουαν, υπό πάντες άκουαν λέει το κείμενο, συνηθίζει ο Όμηρος να διαρριγνύει την πρόθεση από το κυρίως ρήμα, παραθέτοντας μέσα κάποια άλλη λέξη, υπό πάντες άκουον, πολλές φορές και ολόκληρη φράση. Και μιλά τώρα ο Ζεύς, ακούστε με πάντες θεοί και πάσε θέαινε, λέει, θέαινε, ενώ υπάρχει η λέξη θεό ή θεός, θηλυκό ο θεός και ή θεός, εδώ στον πληθυντικό βλέπουμε και μια άλλη λέξη, θέαινε, το ή θεός θα το βρούμε παρακάτω. Ακούστε με λοιπόν πάντες θεοί και πάσε θέαινε, θα υπώ αυτά που η καρδιά μου στα στήθη με κελεύει. Θα διαβάσω όλο το λόγο του Διός, γιατί έχω πάρα πολλά σχόλια ενδιάμεσα, αλλά πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι έχει πει ο Ζεύς και θα επανέλθουμε στα επιμέρους σημεία. Μήτε θηλυκός θεός, μήτε αρσενικός να αποπειραθεί, να ψηφίσει το έπος μου, αλλά συνάμα πάντες να συνενείται, ενείται λέει. Τα ομιλικά ρήματα βρίσκονται χωρίς τις προθέσεις. Εμείς σήμερα τα έχουμε με κάποια πρόθεση. Το ενείται γίνεται συνενείται, για να το καταλαβαίνουμε. Μέχρι ώστε εγώ τάχιστα να τελειώσω αυτά τα έργα. Εννοεί αυτό που υποσχέθηκε στη Θέτιδα, να τιμήσει το γιο της τον Αχιλλέα. Όποιον εγώ μακριά από τους θεούς νοήσω ότι θέλει να έλθει αρρωγός ή σε Τρώες ή σε Δαναούς, αφού πληγεί άσχημα, στον Όλυμπο θα γυρίσει. Ή αρπάζοντας θα τον ρίξω σε τάρταρο σκοτεινό, μακριά πολύ, όπου βάθιστον υπό την γην είναι βάραθρον. Βάθιστον είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίος υπερθετικός βαθμός, βαθύς, και η λέξη βάραθρον στο ομηρικό κείμενο είναι βέρεθρον. Αντί για αλφα έψιλον δηλαδή, η αρχαιότερη μορφή της λέξεως. Ο Ευστάθιος κάνει μια πάρα πολύ ωραία σημείωση, την οποία δεν τη γνώριζα, ότι οι Μακεδόνες λένε τη λέξη βέρεθρον, τη λένε ζέρεθρον. Είναι κάτι τέτοιες σημειώσεις, οι οποίες μας δίνουν και μια άλλη μορφή της λέξεως.
που σε ένα βάραθρο λοιπόν, πολύ βάθιστον υπό την γη, που σιδηρές οι πύλες και χάλκινο κατόφλι, τόσο κάτω του Άδου όσον ο ουρανός είναι από τη γη. Θα γνωρίσει τότε πόσον είμαι των Θεών κράτηστος απάντων. Εμπρός λοιπόν πειραθείτε Θεοί για να ειδείτε πάντες αλυσίδα χρυσήν ουρανόθεν κρεμάσαντες, χρυσήριν χρυσήν λέει. Εξ ουρανόθεν, ναι, κρεμάσαντες, πάντες θα κρατηθείτε Θεοί και πάσε Θένε, αλλά δεν θα μπορέσετε να σύρετε εξ ουρανού στο πεδίο τον Δία ύπατο κυβερνήτη, λέει ζήνα ύπατον μίστορα. Ούτε με πολύ κάματο, αλλά όταν κι εγώ προφρόνος τελήσω να σας σύρω, και αυτή τη γη θα έσυρα και αυτή τη θάλασσα μαζί σας. Την αλυσίδα έπειτα από το ακρόριο του Ολύμπου θα έδαινα, ώστε μετέωρα τα πάντα να γίνουν. Και υπογραμμίζει, εδώ τελειώνει η ομιλία του, ο λόγος του, και υπογραμμίζει όλα τα προηγούμενα με την εξής φράση. Τόσον εγώ υπεράνω είμαι Θεών και υπεράνω είμαι ανθρώπων. Έχω 6 σχόλια να κάνω για αυτά τα σημεία εδώ. Είναι ένας λόγος του Διός, εξαιρετικά σημαντικός για την εξέλιξη του έπους, αλλά και είναι ένας λόγος, θα τον έλεγα εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι μυστικός λόγος. Γιατί για όλα αυτά εδώ τα που λέει ο Ζεύς, σχολιάζουν ο Πρόκλος, ο Ιάμβλυχος, ο Πλούταρχος. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τα σχόλιά τους. Λέει λοιπόν, σε αυτό το λόγο τι κάνει ο Ζεύς, λέει στους θεούς να μην ασχοληθούν, να μην ανακατευθούν στον πόλεμο μεταξύ Τρώων και Δαναών. Εδώ λοιπόν, όποιον λέει εγώ από τους θεούς νοήσω ότι θέλει να έρθει αρρωγός ή σε Τρώες ή σε Δαναούς. Αυτό το σχολιάζει ο Πρόκλος στα σχόλιά του στον Τίμεων του Πλάτωνος, το 5ο βιβλίο, 201 χωρίο, 17 και εξής. Οι θεοί, λέει, που κατευθύνουν τον κόσμο, λαμβάνουν από τον πατέρα τους την αμυγή καθαρότητα και την προνοητική εποπτεία. Όταν ο πατέρας τους επιστρέφει άμεσα στον εαυτό του, τους εκπέμπει το ξεχωριστό, το αμυγές και άχραντο είδος της ζωής. Γι' αυτό και τους προστάζει να κρατηθούν μακριά από τα πάντα και να μείνουν υπερβατικοί στον Όλυμπο και να μην αναμειχθούν ούτε με τους Τρώες ούτε με τους Δαναούς. Πράγμα που σημαίνει να σταθούν υπεράνω των δύο εγκοσμίων στοιχείων και να μείνουν με αμετάτρεπτο τρόπο μέσα στην άχραντη νόηση. Στο ύψιλον 4, στην έναρξη της ύψιλον ραψοδίας, ο Ζεύς θα έχει πραγματοποιήσει αυτό που υποσχέστηκε στη Θέτιδα, να τιμήσει δηλαδή το γιο της, και θα συγκαλέσει ξανά αγορά θεών για να τους στείλει στη γη και να βοηθήσουν ο καθένας όποιον θέλει. Εδώ πάντως τους κρατά υπερβατικούς, λέει, στον Όλυμπο και μέσα στην άχραντη νόηση. Επόμενο σχόλιο είναι εδώ που λέει, συνεχίζει τώρα, όποιον λέει εννοήσω να θέλει να βοηθήσει, αφού τον πλήξω θανάσιμα, στον Όλυμπο θα, άσχημα, στον Όλυμπο θα γυρίσει ή αρπάζοντας θα τον ρίξω σε τάρταρο σκοτεινό, μακριά πολύ, όπου βάθιστο υπό τη γη είναι βάραθρον, βέρεθρον. Βέρεθρον λοιπόν. Τη λέξη αυτή στο στίχο 14 της Θήτα Ραψοδίας σχολιάζει ο Πλάτων στον Φέδωνα, 112α. Είναι εκείνο το σημείο όπου περιγράφει τη γη από ψηλά, στο 110 σε ξεκινά να την περιγράφει από ψηλά και λέει ότι μοιάζει με μία σφαίρα δωδεκάσκητο που είναι 12 κομμάτια δέρματος, ίσως υπονοεί τις 12 τεκτονικές πλάκες, ίσως το 12έδρο. Προχωρά λοιπόν και μιλά για την αιώρα σε αυτό το σημείο. Τι είναι η αιώρα? Είναι η αιώρηση. Μια αιώρηση τέλος πάντων μέσα στη γη, η οποία οφείλεται στην ακόλουθη αιτία. Ένα από τα χάσματα της γης, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, λέει στο κείμενο, διαπερνά ολόκληρη τη γη από το ένα μέρος ως το άλλο, όπως ακριβώς αναφέρει και ο Όμηρος όταν λέει «Τι λεμάλα είχε βάθει στον υποχθονό σε στη βέρεθρον», αυτό το στίχο 14 που είδαμε εδώ, το οποίο εκείνος αλλά και άλλοι ποιητές έχουν ονομάσει τάρταρο, λέει ο Πλάτων, και είναι βαθύτατο διότι σε αυτό το χάσμα σειραίουν όλοι οι ποταμοί
και από αυτό πάλι εκραίουν. Η αιτία της εκροής και της εισροής όλων των ρευμάτων είναι ότι το υγρό αυτό δεν συναντά ούτε πυθμένα ούτε βάση. Εωρείται και κυματίζει ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας και ο αέρας και η πνοή που είναι γύρω του κάνει το ίδιο. Κατόπιν στο κείμενο του Φέδωνος συνεχίζει να μιλά για τα τέσσερα ρεύματα, τον ωκεανό, τον αχαίροντα, τον πυριφλεγέθοντα και τον στίγιο οικοκυτό. Τώρα, αυτά εδώ τα θέματα, το θέμα της αιώρας είναι πολύ σπουδαίο και χρειάζεται να μελετηθεί από σχετικούς ερευνητές. Εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αν δεν είναι κάποιος φυσικός, αν δεν ασχολείται με την κοσμολογία, δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε δηλαδή τι λέει για αυτή την αιώρα. Εγώ θα πω μονάχα ότι αυτό το ζήτημα της εκροής και της εισροής των ρευμάτων μου θυμίζει τη Χάριβδη. Γιατί λέει ότι απορροφά το νερό και το ξαναβγάζει. Μου θυμίζει τον πορθμό του Ευρύπου. Επίσης, υπήρχε μία γιορτή στην αρχαία Αθήνα, η οποία μιλούσε για μία, την οποία ονομαζόταν αιώρα. Την αναφέρει ο Παυσανίας. Και στην αυτή την εορτή υποτίθεται ότι αυτή η εορτή γινόταν γιατί ένα κορίτσι, επειδή δολοφόνησε τον πατέρα του, απαγχωνίστηκε και κρεμόταν στο δέντρο. Και γι' αυτό κάναν μία εορτή για να εξευμενήσουν την Χάριλα, νομίζω την έλεγαν. Τώρα, αυτή η ιστορία εμένα μου φάνηκε επεδαριώδης, μου φάνηκε αφελής. Μήπως με αυτή την εορτή ήθελαν να μιλήσουν για το κοσμικό αυτό γεγονός, το γήινο, πώς να το πω, αυτό την αιώρα και την παρουσίαζαν με μια απλή ιστοριούλα για μια κοπέλα που αποχωνίστηκε. Γιατί είναι, και κάναν λέει αυτές τις σκούνιες και έδαιναν από τα ψηλά δέντρα σκηνιά και αιωρούνταν τα κορίτσια. Τώρα για κάποια ταλάντωση. Για κάποια ταλάντωση, άμπραβο, είναι ταλάντωση. Λοιπόν, ο Πλάτων πάντως στο Φέδωνα λέει ότι αυτό το βάραθρο πρόκειται για την αιώρα. Συνεχίζει τώρα το ομηρικό κείμενο, που σιδηρέ στο Τάρταρο λέει. Το βάραθρο αυτό όπου σιδηρές είναι οι πύλες και χάλκινο κοτόφλι, τόσο κάτω του άδου, τόσον ένερθα είδαω, όσον ουρανός εστί απογέας. Για αυτό το στίχο εδώ έχω δύο σχόλια, ένα από τον Ιαμβλίχο και ένα από τον Πλούταρχο. Το κείμενο του Ιαμβλίχου είναι τα θεολογούμενα της αριθμητικής. Το χωρίο είναι 6, το 6 χωρίο και μιλάει για τη μονάδα. Περί μονάδος λέει το κείμενο. Οι Πυθαγόροι λένε ότι στη μέση των τεσσάρων στοιχείων βρίσκεται ένας ενιαίος διάπειρος κύβος. Εδώ θα επαναλάβω ότι εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το κείμενο. Χρειάζεται ειδικό επιστήμονα. Ενιαδικών, λέει, διάπειρων κύβων. Τη μεσαία θέση του οποίου γνωρίζει και ο Όμηρος όταν λέει τόσο βαθιά στον Άδη όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Και αναφέρει αυτόν τον στίχο. Να πω και το κείμενο του Πλουτάρχου ή θα το πούμε στη συνέχεια, στο επόμενο. Είναι από το κείμενο «Περί του εμφαινομένου προσώπου το κύκλο της Σελήνης», 940F, το οποίο είναι ένα κείμενο και αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης σε ένα βιβλίο με αυτόν τον ίδιο τίτλο, «Περί του εμφαινομένου προσώπου το κύκλο της Σελήνης». Αν μπορούσαν, λέει, γιατί ο Πλούταρχος λέει ότι στη Σελήνη κατοικούν κάποιοι κάτοικοι. Όχι απαραίτητος άνθρωποι με ανθρώπινη μορφή, αλλά κάποιοι κάτοικοι. Αν μπορούσαν οι κάτοικοι της Σελήνης να ακούσουν τους ομηρικούς στίχους και παραθέτει αυτόν εδώ το στίχο, έναν από την Ύψιλο Ραψοδία και έναν αυτό. Τόσον ένερθε, τον στίχο 16 της Θήτα Ραψοδία, τόσον ένερθε αείδω όσον ουρανός εστί απογέης. Θα έλεγαν πως αυτό λέγεται για τούτον εδώ τον τόπο, πως ο Άδης εδώ έχει μετακομίσει, εδώ έχει μετακομίσει και τα Τάρταρα. Ενώ γη υπάρχει μία, η Σελήνη, που απέχει εξίσου από τον δικό τους πάνω τόπο και τούτον εδώ τον κάτω.